Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σταθωράκη, υποψήφιο βουλευτή με το Κίνημα Αλλαγής στο Ηράκλειο. Κύριε Σταθωράκη, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Αρχικά, για να σας γνωρίσουμε καλύτερα, κατεβαίνετε πρώτη φορά στην πολιτική. Με τι ασχολείστε, ας ξεκινήσουμε από εκεί επαγγελματικά, και για ποιο λόγο επιλέξατε να ασχοληθείτε με την πολιτική? Ακούστε, όντως εκτίθομαι για πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο στις βουλευτικές εκλογές. Προέρχομαι ήδη από μια εκλογική αναμέτρηση όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Φεστού, όπου και είμαι στην ευχάριστη θέση απόψε να ανακοινώσω ότι είμαι σε εκλόγιμη θέση, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Το ότι εκτίθεμαι στις βουλευτικές εκλογές δεν ήταν μια άστοχη ή μια βιαστική απόφαση. Έγινε με βάση ευρείας σκέψεως όσον αφορά το χώρο, το συγγενικό μου και γενικά το περιβάλλον μου. Θεώρησα ότι είναι απαραίτητο και επιβεβλημένο να αναμειχθώ ενεργά με τα κοινά και γενικότερα την πολιτική της χώρας μας, γιατί θεωρώ ότι κάθε νέος άνθρωπος θα πρέπει να ασχολείται ενεργά και να συμμετέχει ώστε να κάνει τη χώρα μας όσο γίνεται καλύτερη και το λαό να ευημερεί όσο γίνεται περισσότερο. Συμμετέχετε όμως σε μια δύσκολη χρονικά εκλογική διαδικασία. Το Κίνημα Αλλαγής, παρά τις διαφορές αλλαγές ονομάτων και συμβόλων, δεν φαίνεται να έχει ξεκολλήσει από το μονοψήφιο νούμερο στα ποσοστά, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ποια είναι η αίσθησή σας από τις περιοδίες στις αστικές και στις αγροτικές περιοχές του Ηρακλείου? Θα κάνετε την έκπληξη? Ακούστε, το Κίνημα Αλλαγής προέρχεται στην ουσία από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν μια ευρέως αποδεκτή παράταξη, λόγω του ότι στήριζε και στηρίζει κάποιες αρχές, οι οποίες ειδικά στις μέρες μας είναι επίκαιρες παραπάνω από ποτέ. Το τρίπτυχο της διακήρυξης 3 Σεπτεμβρίου που έλεγε «Εθνική απελευθέρωση, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική απελευθέρωση», λέει το εξής, ότι η Ελλάδα όντως ανήκει στους Έλληνες και πάντα θα πρέπει να ανήκει στους Έλληνες. Εμείς αυτό πρεσβεύουμε. Μπορεί να είχαμε τις ατυχείς στιγμές μας κατά το παρελθόν. Το κόμμα το δικό μου, που είναι το ΠΑΣΟΚ και κατ' επέκταση Κίνημα Αλλαγής, ναι, όντως μπορεί να έκανε κάποια λάθη. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας. Τα ίδια λάθη όμως έγιναν και από τα άλλα δύο κόμματα, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι και οι τρεις παρατάξεις αυτές υπέγραψαν μνημόνιο. Και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που την πλήρωσε περισσότερο τη ζημιά, γιατί ενώ είχαν παραποιηθεί τα στοιχεία της Ελστάτ τεχνιέντος από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εμείς κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μία παγκόσμια κρίση από ασθενέστερη θέση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το κόμμα το δικό μας να συρρυκνωθεί ποσοστιαία. Ο ελληνικός λαός μας τιμώρησε, γιατί κάπου έπρεπε να εκφράσει το θυμό του. Δεν βλέπω όμως να τιμωρεί και τα άλλα δύο κόμματα. Τη Νέα Δημοκρατία που επίσης ψήφισε μνημόνιο, καθώς επίσης και το ΣΥΡΙΖΑ, όπου έφερε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Και παρόλο που διακηρύσει ότι το μνημόνιο τελείωσε πέρυσι τον Αύγουστο, δεν βλέπουμε να τελειώνουν οι συνέπειές του, όπου είναι η λιτότητα, η ανεργία σε μεγάλη κλίμακα, ειδικά στους νέους, και άλλα δεινά, τα οποία καταδυναστεύουν τον ελληνικό λαό. Αυτό έχει σαν επέκταση να είμαστε, ναι, μεν σε χαμηλά ποσοστά, αλλά να προσπαθούμε μέσω της αναγέννησης του κόμματός μας, με είσοδο νέων στελεχών, άξιων ανθρώπων, να ξανασυσπυρώσουμε τον κόσμο μας, τον σοσιαλιστικό κόσμο της Ελλάδας, που πιστεύει στη διαφορετική μορφή ανάπτυξης. Την ανάπτυξη που θα φέρει ευημερία στο λαό. Κύριε Σταθωράκη, μας έχετε μπερδέψει όμως λίγο στο κοινάλ. Μέχρι προχθές λέγατε ότι δεν θα κάνετε καμία μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, και χθες η κυρία Γεννηματά δήλωσε ότι δεν θα αφήσετε την χώρα ακυβέρνητη σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Να υποθέσουμε ότι είδατε την τελευταία δημοσκόπηση που λέει πως το 60% των ψηφοφόρων επιθυμούν αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία ή τουλάχιστον κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Και κοιτάξτε, αυτό σας έκανε να αλλάξετε γνώμη? Κοιτάξτε να δείτε. Ο χώρος του κινήματος αλλαγής απαρτίζεται από υπεύθυνους ανθρώπους. Δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα σύρουμε για άλλη μια φορά τη χώρα σε εκλογική αναμέτρηση. Ήδη είμαστε μπροστά σε μια εκλογική αναμέτρηση μεσούς της τουριστικής σεζόν, κάτι που όλοι ξέρουμε ότι προκαλεί αστάθεια, και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουμε έντονες πιέσεις στο εξωτερικό της χώρας, σε διάφορα θέματα και σε διάφορα επίπεδα. Εμείς θα πράξουμε με υπευθυνότητα αυτό που είναι το καλύτερο για τη χώρα. Αν αυτό επιτάσσει συνεργασία, θα γίνει συνεργασία, αλλά πώς? Όχι με τους όρους που έγιναν συνεργασίες παλιότερα, πάρε ένα Υπουργείο για να μου δώσεις τους βουλευτές σου να ψηφίζουν τα νομοσχέδιά μου. Δεν πάμε καθόλου σε αυτή τη βάση.
θα συζητάμε και θα προτείνουμε τις λύσεις που πηγάζουν μέσα από το πρόγραμμά μας, που θεωρούμε ότι είναι ένα καλά καταρτισμένο πρόγραμμα που μπορεί να δώσει λύσεις στον ελληνικό λαό. Και εφόσον γίνονται αποδεκτές οι θέσεις μας, εμείς θα στηρίζουμε όποια νομοσχέδια έρχονται για το καλό του ελληνικού λαού. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα γίνουμε η ουρά της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανενός. Το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ουρά κανενός, γιατί είναι μια μεγάλη παράταξη που θα μεγαλώσει κι άλλο όταν ο λαός που στήριζε παραδοσιακά ΠΑΣΟΚ καταλάβει το λάθος που έκανε με τη μετακίνησή του προς άλλες παρατάξεις. Όπως βλέπουμε όμως, ο δικοματισμός δημιουργήθηκε ξανά. Ποιος θα είναι ο ρόλος ο δικός σας στην επόμενη Βουλή και γιατί ζητάτε από τους παλιούς σας συντρόφους να επιστρέψουν σε εσάς? Ο ρόλος μας στην επόμενη Βουλή θα είναι ο ρόλος της υπευθυνότητας, της υπεύθυνης δύναμης. Αυτής της δύναμης που ξέρει να κρατάει τα γέμια και να κατευθύνει το άλογο στη σωστή πορεία. Μπορεί να είπατε προηγουμένως για ένα κορμό Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να μιλήσατε για δημοσκοπήσεις. Εμείς πιστεύουμε στη δύναμη του ελληνικού λαού και είναι η δύναμη εκείνη που θα μας δείξει το σωστό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε ως παράταξη και ως στελέχη και ως βουλευτές που θα πρέπει να δώσουν τις καλύτερες λύσεις για τους νέους ανθρώπους, για την παραγωγική τάξη η οποία πρέπει άμεσα να ανασυγκροτηθεί, γιατί δεν γίνεται να ζητάμε μόνο φόρους ενώ έχουμε τα ποσοστά ανεργίας, ειδικά στους νέους, σε τόσο υψηλά επίπεδα. Δεν γίνεται οι παραγωγικές ηλικίες της χώρας να φεύγουν στο εξωτερικό αντί να μπορέσουμε να τους δώσουμε κίνητρα να μείνουν στη χώρα τους, να δουλέψουν και να βγάλουμε τη χώρα όλοι μαζί από την κρίση. Γιατί ένας καινούριος ψηφοφόρος, ένας νέος ίσως ψηφοφόρος, να ψηφίσει το Κίνημα Αλλαγής? Ποιες είναι οι διαφορές του Κίνηματος Αλλαγής από τα άλλα κόμματα? Ακούστε, το Κίνημα Αλλαγής στηρίζεται στις σοσιαλιστικές ιδέες. Δεν είμαστε ούτε νεοφιλελεύθερο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία που υποστηρίζει και διακηρύσει θέσεις άκρας δεξιάς, ούτε κυκλοθυμικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο απαρτίζεται από διάφορες μικρότερες ομάδες που μία τραβάνε το ΣΥΡΙΖΑ προς τα άκρα αριστερά και μία προς τα άκρα δεξιά. Εμείς υποστηρίζουμε θέσεις οι οποίες θα κινούνται πάντα σύμφωνα με γνώμονα το καλό του ελληνικού λαού και αυτό κάναμε στο παρελθόν, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο που πίστευε και πιστεύει στο σοσιαλισμό, να επιστρέψει στις ρίζες του, να επιστρέψει στο κίνημα εκείνο που τον εκφράζει πραγματικά. Κυκλοφορείτε στην πόλη, φαντάζομαι, και στην Ήπεθρο. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες? Ακούστε, θεωρώ ότι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες, όχι μόνο στην πόλη, στην Ήπεθρο, γενικά σε όλους τους τομείς, είναι το θέμα της οικονομίας. Γιατί με την υπερφορολόγηση που έχει επιβληθεί, ειδικά με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος δυσκολεύεται πλέον να επιβιώσει, να έχει τα απαραίτητα, γενικά να ζήσει. Εγώ είμαι οικογενειάρχης άνθρωπος και το ζω αυτό καθημερινά. Έτσι, που έχω στο κάτω-κάτω τη δουλειά μου, φανταστείτε τους άνεργους, φανταστείτε τους ανθρώπους οι οποίοι ενώ είχαν περιουσία την έχασαν, γιατί όπως ξέρετε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος που θα κατεργούσε τον έμφυα, που θα έσχιζε τα μνημόνια σαν ένα βράδυ. Όλα αυτά τα ψέματα δυστυχώς αποκαλύφθηκε ότι ήταν αυτό ακριβώς, ψέματα. Έχουμε λοιπόν κόμματα που έρχονται και διακηρύσουν πάλι παραχολογία ασύστολη, πάλι άλλα ψέματα για να κάνουν τον ελληνικό λαό να τους ξαναψηφίσει. Εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι θα πρέπει επιτέλους να δούμε με καθαρή ματιά ποιος είναι ο υπεύθυνος, εκείνος που θα φέρει την Ελλάδα στο σωστό δρόμο. Ποια είναι η υπεύθυνη εκείνη παράταξη που αξίζει να την στηρίξει ο ελληνικός.